centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Καστοριάς. Κύριε Κοσλιόπουλε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη. Νομίζω ότι κάποιοι λόγοι δεν σας επέτρεψαν να είστε στην χθεσινή τουλάχιστον. Κοιτάξτε, παρακολούθησα όλη την συνάντηση με, ας το πούμε, με τηλεδιάσκεψη και συμμετείχα κανονικά, τοποθετήθηκα δύο φορές. Ναι. Και κύλησαν όλα όμαλα. Και υπογράφετε και εσείς το συγκεκριμένο κείμενο που βγήκε βέβαια. Βεβαίως. Συζητάμε, θέλω μια πρώτη γενική εικόνα, δηλαδή για να πάρουμε και ένα άρωμα από το Νεστόριο. Πώς βλέπει αυτό το θέμα, πώς το βλέπουν οι κάτοικοι του Δήμου Νεστορίου, κύριε Κοσλιόπουλε? Κοιτάξτε, οι κάτοικοι του Δήμου Νεστορίου έχουν συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις, ναι, και τις εντολές της πολιτείας. Μένουν όλοι στα σπίτια τους. Έχουν απολυμανθεί οι δημοτικοί χώροι, ναι, από εμάς από την Παρασκευή. Ναι. Σήμερα λειτουργούμε με προσωπικό ασφαλείας και μάλιστα με πρωτοβουλία δική τους ζητήσαμε από τους υπαλλήλους να αποφασίσουν μόνοι τους ποιος θέλει να πάει, ναι, ο καθένας ένας σε κάθε, ναι, γραφείο, και να χωρίσουμε έτσι όλη τη βδομάδα. Έχουμε κλειστές τις πόρτες. Όποιος θέλει να επικοινωνήσει με το Δήμο επικοινωνεί τηλεφωνικά, ναι, ή με τους άλλους τρόπους, fax και mail, και έτσι εξυπηρετείται. Μάλιστα. Και νομίζω ότι θα συνεχίσουμε έτσι, γιατί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, ναι, και πρέπει όλοι να πάρουν αυτό το μήνυμα και να μείνουμε στα σπίτια μας. Η Καστοριά, κύριε Νατσούλη, έχει σοβαρό πρόβλημα, δεν πρέπει να το κρύβουμε αυτό το πράγμα, δεν κινδυνολογούμε, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι προηγούμαστε τουλάχιστον δύο εβδομάδες σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι σε εμάς ήρθε πολύ πιο νωρίς το πρόβλημα. Και σήμερα βρίσκεται. Κατά τη γνώμη σας, πότε ήρθε σε εμάς, κύριε Κοσλιόπουλε, και με ποιες αφορμές? Τι έχετε καταλήξει ως συμπέρασμα? Είναι γνωστό αυτό το πράγμα. Δεν θέλω να θέσω ζητήματα. Ο ιός αυτός δεν ήρθε ουρανοκατέβατος. Με κάποιον τρόπο ήρθε. Τώρα, προφανώς είναι δύσκολο να ελέγξουμε ποιο είναι ναι, το κρούσμα μηδέν. Ναι. Αλλά εμείς έχουμε ένα γεγονός που το έχουμε καταγράψει και στην απόφασή μας που στείλαμε χθες στην πολιτεία. Το καταγράφετε και μάλλον σε τρία επίπεδα το καταγράφετε. Το καταγράφετε πρώτον στην παρουσία των Γουναράδων στο Μιλάνο, το καταγράφετε, βεβαίως, στην εκδρομή στους Αγίους Τόπους και τη σχολική εκδρομή του Λυκείου του Άργους. Ωραία. Ήρθανε ένα σωρό άνθρωποι, πάνω από 400-450 άνθρωποι από πηγές οι οποίες ναι, είχαν το πρόβλημα. Εκεί και περίπου δεν ελήφθησαν μέτρα το. 300-350 υπολογίζονται για το Μιλάνο. Και οι υπόλοιποι, ωραία, είναι από δεν τα ξέρω αν αυτοί οι άνθρωποι μετέφεραν ή δεν μετέφεραν, αλλά πάντως δεν ήρθε ουρανοκατέβατο. Και μπορεί αυτοί όταν ήρθαν να μην έχουν εκείνη τη στιγμή τη έλευσή του την προσωπική του ευθύνη, γιατί την είχε το κράτος. Και το κράτος εκείνη τις ώρες, κύριε Κοσλιόπουλε, να υπενθυμίσουμε. Μισό λεπτάκι, να υπενθυμίσουμε. Ερχόταν οι Γουναράδες, τους βγάζαμε εδώ εμείς στον αέρα και λέει, μας έλεγαν οι ίδιοι, κανένας δεν μας κάνει έλεγχο, ούτε στην Ιταλία. Ούτε στη, γιατί μερικοί γυρνούσαν από Γερμανία, τους βγάλαμε και από Γερμανία. Ούτε στη Γερμανία έλεγχος, ούτε στην Ελλάδα έλεγχος. Γυρνούσε το Λύκειο του Άργους. Κανένας έλεγχος στην Οικουμενίτσα. Πουθενά δεν υπήρχε έλεγχος, κύριε Κοσλιόπουλε. Γι' αυτό λέω, κύριε Νατσούλη, ότι το κράτος τότε ολιγόρησε, δεν πήρε μέτρα. Όταν έχει έλευση επισκεπτών από περιοχές οι οποίες επλήττονται τότε από τον ιό, έπρεπε να πάρει μέτρα. Έπρεπε να καλέσει αυτούς τους ανθρώπους ή να τους θέσει σε καραντίνα ή να τους εξετάσει, κάτι να κάνει. Και κάποιοι από αυτούς μόνοι τους, και κάποιοι από αυτούς, να το πω και αυτό, κάποιοι από αυτούς μόνοι τους μπήκαν, μόνοι τους, χωρίς να τους πει κανένας τότε. Το πρόβλημα δεν ήταν ακόμα ορατό στα μάτια μας. Τώρα δεν ξέρουμε αν ήρθε από αυτούς ή δεν ήρθε, αλλά τότε πάντως δεν ελήφθησαν μέτρα. Ναι. Και σήμερα η Καστοριά έχει 16 κρούσματα, έχει 2 νεκρούς από τους 4, δηλαδή το 50%. Έχει 7 κρούσματα υγειονομικών. Όχι, 8 και είναι, το νοσοκομείο 8, στα όρια του. 8 υγειονομικών, 8 πολιτών πια. Γιατί από τα 2 τα προσθέθηκαν, ένα είναι και πάλι από εργαζόμενο στο νοσοκομείο. Και ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Η Καστοριά βρίσκεται σε τραγική κατάσταση. Γιατί αν πάρετε άλλους νομούς, χθες μιλούσα με τη Βέρεια, δεν έχει κανένα κρούσμα. Με την Δράμα, κανένα κρούσμα. Γρεβενά, κανένα. Φλόρινα, κανένα. Κανένα. Άρα εμείς προηγούμαστε δύο εβδομάδες και από κάπου μας ήρθε. Και ας είναι κάποιοι συμμαζεμένοι σε αυτά που λένε ότι ξέρεις δεν είχαμε, δεν κάναμε, δεν ράναμε. Λοιπόν, από κάπου μας ήρθε.
υπάρχει και η ατομική ευθύνη, υπάρχει και η συλλογική ευθύνη του κράτους για την έλευση, την γρήγορη έλευση του ιού στην Καστοριά και το γεγονός ότι δεν κάνουν ουσιαστικά τίποτα. Κοιτάξτε κύριε Ματσούλη, τα μέτρα που ελήφθησαν προχθές το Σαββάτο, ναι, τότε ελήφθησαν, έπρεπε για την Καστοριά να ληφθούν 2 εβδομάδες πριν. Γι' αυτό σήμερα ζητάμε να μπει η Καστοριά σε καραντίνα. Γιατί αν αυτά τα μέτρα που έχουν ληφθεί ισχύουν για όλη την Ελλάδα, εμείς που προηγούμαστε πρέπει να πάρουμε μέτρα. Σήμερα όμως όλος ο κόσμος, κύριε Κοσλόπουλο, αυτό ρωτάει. Τι σημαίνει η Καστοριά σε καραντίνα? Θέλω λίγο να τα εξειδικεύσουμε για να καταλάβουν όλοι. Να το εξειδικεύσουμε. Παρακαλώ. Ωραία. Σημαίνει δεν μπαίνει, κοιτάξτε, δεν βγαίνει κανείς. Πρώτον, βασικό σκοπό. Λοιπόν, κανένας, να σας πω κάτι. Καταρχήν, δεν γνωρίζω εάν υπάρχει ειδικό πρωτόκολλο, ειδικά κείμενα τα οποία, μάλιστα, έχουν εγκριθεί από την κυβέρνηση, που λένε τι συμβαίνει, τι σημαίνει καραντίνα σε περίπτωση επιδημίας. Εγώ λέω πώς το εννοώ και πώς το αντιλαμβάνομαι, μάλιστα, άκουσα, με βάση τις καραντίνες που είδα από άλλες περιοχές, από το Μιλάνο, από τη Γιουχάν, τη Κίνα κτλ. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό το πράγμα? Ότι σταματάει η είσοδος και η έξοδος από το νομό. Ελεγχόμενη είσοδος και έξοδος, μόνο προϊόντα ή κάποιες περιπτώσεις υγείας κτλ. Που πρέπει να μεταφερθούν σε άλλες περιοχές. Σταματάει η έξοδος, απαγόρευση εξόδου από τα σπίτια. Απολύτως. Άρα λοιπόν είναι η απαγόρευση κυκλοφορίας. Η απαγόρευση κυκλοφορίας είναι μέσα στα μέτρα του εκτάκτου ανάγκης και καραντίνας. Βγαίνουμε έξω με ειδική άδεια. Δεν απαγορεύεται να βγεις έξω, παίρνεις την άδειά σου για τον σκοπό που πρέπει να βγεις και πηγαίνεις στη δουλειά σου, μάλιστα, αλλά όχι ανεξέλεκτα. Δεν βγαίνει όποιος θέλει. Βγαίνει αυτός που παίρνει την άδεια. Δίνεται δυνατότητα επίταξης χώρων. Μπορεί να χρειαστούμε χώρους αύριο μεθαύριο. Ναι. Δίνεται η δυνατότητα επίταξης ιδιωτών γιατρών και νοσηλευτών. Εγώ κατέθεσα μια πρόταση χθες, η οποία δεν πέρασε γιατί είναι μια συλλογική απόφαση, να επιστρατευτούν οι ιδιώτες γιατροί της Καστοριάς. Μάλιστα. Και να βρεθεί ένας τρόπος να πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι και να χρησιμοποιηθούν και να ενισχύσουν το σύστημα υγείας. Και να ισχύσουν το σύστημα υγείας του νοσοκομείου, ας πούμε. Βεβαίως. Γιατί το λέω αυτό το πράγμα? Γιατί το νοσοκομείο σήμερα έχει ξεπεράσει τα όρια του. 60 άτομα είναι σε καραντίνα. Οι άνθρωποι εκεί πέρα έχουν εξουθενωθεί. Και μπράβο τους, τους αξίζουν συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνουν. Δεν υπάρχει προσωπικό. Υπήρχε έλλειψη εκ των προτέρων. Και τώρα που τα πράγματα σκλήρυναν, φαίνεται η έλλειψη αυτή ακόμα περισσότερο. Δεν έχουν κάνει τίποτα ακόμα, κύριε Ματσούλη. Λένε ότι θα στείλουν, θα προσλάβουν κτλ. Πού είναι αυτά, λόγια του αέρα? Πούντι. Έπρεπε στην Καστοριά να έχουν έρθει ήδη 50 άτομα. Γιατί δεν ήρθαν ακόμα? Και άμα δεν μπορούν να έρθουν να μας κηρύξουν σε έκτακτη ανάγκη και να δώσουν τη δυνατότητα να επιστρατευτούν οι ιδιώτες γιατροί και οι ιδιώτες νοσηλευτές για να λειτουργήσει το νοσοκομείο. Αλλιώς κινδυνεύει όλος ο κόσμος. Άρα λοιπόν πρέπει δεν, να πρέπει... καταλάβει αυτό το πράγμα. Δεν πρέπει να μας τρομάζει όταν ζητάμε να μπούμε σε καραντίνα. Δεν πρέπει να μας τρομάζει αυτό. Γιατί πολλοί λένε. Πρέπει να μας εφησυχάζει αυτό το πράγμα, κύριε Ματσούλη. Άμα μπούμε σε καραντίνα, πρέπει να είμαστε πιο ήσυχοι ότι σταματάμε τη μετάδοση του ιού. Όχι, γέγονε, γέγονε. Από εδώ και πέρα θα σταματήσει. Πρέπει να αρχίσει να πέφτει η καμπύλη στην Καστοριά. Και θέλω να ψάξετε, αν ναι, πρόκειται να το πούν, ήρθε ένα κλιμάκιο εδώ πέρα την. Προχθές από Σάββατο, τον Νεοδή. Το Σάββατο. Εγώ νομίζω ότι δεν έκανε τίποτα. Ήρθε, είδε και απήλθε. Τα περισσότερα λοιπόν, ουσιαστικά όμως, ήταν οδηγίες από την ειδική καθηγήτρια λοιμοξιολόγου που μιλούσε άλλα από το λόγια τηλέφωνο. Για να αγαπιόμαστε. Ναι. Λοιπόν, κάποιος από αυτούς έδωσε μια εξήγηση τι σημαίνει ένα κρούσμα επιβεβαιωμένο σε πόσα ανεπιβεβαίωτα κρούσματα αντιστοιχεί. Δεν θέλω να το πω εγώ. Όχι, το είπε, και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, ο κ. Παπάδοπουλος, το είπε χθες στην εκπομπή μας, την έκθεση εκπομπή μας. 14 λέει αυτή τη στιγμή, επί 10 αυτή τη βδομάδα. Το είπε χθες ο κ. Παπαδόπουλος. Την άλλη βδομάδα τα 140 επί 10, 1400. Ναι, έτσι. Και επειδή μιλάμε για εκθετική συνάρτηση, για εκθετική αύξηση, επειδή είμαστε και των θετικών επιστημών, αυτά αυξάνουν ραγδαία. Άρα πρέπει να ληφθούν. Άρα μισό λεπτό για να το καταλάβει ο κόσμος τι είπε χθες ο κύριος. Τι είπε χθες στην εκπομπή μας ο κύριος Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Λέει: σήμερα έχουμε, για χθες έλεγε, 14 κρούσματα. Αυτό λέει στατιστικά ιατρικά πάει επί 10, δηλαδή έχουμε 140, τα οποία κάπου είναι έξω στην κοινωνία. Την άλλη εβδομάδα λέει αυτά τα 140 είναι πάλι επί 10. Δηλαδή επί πάμε 10 και θα 1400. Καταλάβατε τι γίνεται. Και αν ξαναπάμε και τρίτη εβδομάδα θα γίνουν 14.000. Θεός φυλάξει μετά. Ναι. Μετά βεβαίως έχει χαθεί αυτά όλα με την προϋπόθεση ότι θα κυκλοφορούσαμε όλοι έξω. Ναι. Αν κλειστούμε στα σπίτια μας αρχίζουμε και περιορίζουμε σημαντικά το αυτή φαινόμενο της εξάπλωσης. Μπράβο. Και την καμπύλη. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι πρέπει να μείνουμε όλοι μέσα
Και γι' αυτό πρέπει να λέμε ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα και να μπει σε καραντίνα ο νομός Καστοριάς. Αυτό πρέπει να γίνει, κύριε Κοζλιόπουλε, ακόμη και σήμερα. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αν το ζητούσαμε και πότε το θέλουμε, θα λέγαμε το θέλουμε και σήμερα. Είναι κάτι που εύκολα μπορεί να δοθεί. Ναι, όχι να περιμένουμε καμιά εβδομάδα ακόμα να φτάσουμε στα 1400. Έπρεπε χθες. Αν λοιπόν δεν δοθεί σήμερα και δεν δοθεί και τις επόμενες μέρες, τι γίνεται εκεί? Τότε είναι εγκληματική αδιαφορία των αρχών του κράτους για την Καστοριά. Μάλιστα. Τότε πρέπει να παρέμβει ο εισαγγελέας προς τους κρατικούς λειτουργούς. Αν δεν γίνει άμεσα δεν σήμερα βλέπουν τι γίνεται στην Καστοριά. Δεν βλέπουν 16 κρούσματα στην Καστοριά, 8 στο νοσοκομείο. Και τι περιμένουν δηλαδή για να πάρουν αυστηρά μέτρα στο νομό μας? Ένας μικρός νομός είμαστε, 40.000 ανθρώπων, ο ένας πάνω στον άλλον. Γυρασμένος πληθυσμός, πάντε στα χωριά τα δικά μας, κύριε Νατσούλη. Πάντε στα χωριά τα δικά μας να δείτε τι πληθυσμό έχουμε. Και πήγαν όλοι χθες στην εκκλησία, στα μνημόσυνα. Και δεν έχουμε κλείσει τις εκκλησίες ακόμη. Συνοστίζονται ο ένας πάνω στον άλλον. Και μεταδίδουν ο ένας τον ιό στον άλλον. Και θα αρχίσουν τώρα οι 80 και οι 70 να μεταφέρουν στα νοσοκομεία. Έπρεπε οι εκκλησίες να έχουν κλείσει. Σήμερα παίρνετε η απόφαση από την Ιερά Σύνοδο σήμερα στην Καστοριά. Από ποιους, κύριε Νατσούλη, παίρνετε από η απόφαση? Επαφίεται ένα θέμα δημόσιας υγείας στην ιεραρχία της Ελλάδας? Τι είναι αυτό το πράγμα? Τα θέματα δημόσιας υγείας αποφασίζονται από την κυβέρνηση και από την πολιτική προστασία. Να σας πω ένα τρίπτυχο που βασίζεται στη λογική. Δεν έχουν απαγορευτεί οι συναθρήσεις με την προχθεσινό πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Λέτε ότι θα μπορούσε να τα συμπεριλαμβάνει όλα. Οι εκκλησίες δεν είναι συναθρήσεις. Άρα έπρεπε να έχουν απαγορευτεί και οι εκκλησίες. Μάλιστα. Και αυτό με απόφαση του κράτους, όχι της ιεραρχίας. Εδώ δεν διώκεται η πίστη. Δεν κλονίζεται η πίστη. Δεν κυνηγάμε κανέναν για την πίστη του. Ναι. Για τη δημόσια υγεία. Πρέπει να ληφθούν μέτρα δημόσιας υγείας. Και ξέρετε, άκουσα σήμερα τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Τσιάρα, ναι, να λέει, και το είχα διαβάσει αυτό, ότι το 2019 ψηφίστηκε ένας νόμος που λέει ότι όποιος με ευθύνη του διαδίδει τον ιό και εξ αυτού του γεγονότος προκύψει, ναι, ένας θάνατος μέχρι 10, τότε πάει 10 χρόνια φυλακή. Για περισσότερους θανάτους πάει ισόβια. Υπάρχει έως και ισόβια. Υπάρχει έως και ισόβια. Από 2 χρόνια νομίζω είναι μέχρι και ισόβια. Ναι. Να σας πω εγώ ένα παράδειγμα τώρα. Να πάρουμε ένα χωριό μικρό του Δήμου μου, του δικού μου Δήμου, ναι, πάνω στα κριτικά σύνορα, ναι, τα οποία είναι όλοι παππούδες. Ναι. Και χθες είχε εκκλησία σε ένα από αυτά τα χωριά και είχε και μνημόσυνο. Ναι. Και μαζεύτηκαν όλοι οι ηλικιωμένοι και ο ένας φιλούσε τον άλλον, χαιρετούσε τον άλλον κτλ. Εάν ένας εξ αυτών είχε τον ιό και τον μετέδωσε στους υπολείπους, τι θα γίνει? Και ποιος έχει την ευθύνη για αυτό το πράγμα? Ποιος έχει την ευθύνη για αυτό το πράγμα? Πώς θα προστατεύσουμε τις ευπαθείς ομάδες και τους ηλικιωμένους όταν επιτρέπουμε στις εκκλησίες να λειτουργήσουν σε αυτή την κορύφωση του θέματος αυτού στον νομό Καστοριάς? Είναι μια εύκολη απόφαση όμως και για την εκκλησία να πει κλείνω τις εκκλησίες, αναστέλλω τους χαιρετισμούς. Δεν έχει κανένα λόγο η εκκλησία. Ναι. Και το λόγο τον έχει ο Πρωθυπουργός και η πολιτεία. Στην εκκλησία δεν της πέφτει λόγος αν θα πρέπει να κλείσει για λόγους δημόσιας υγείας η συνάθρηση των ατόμων εκεί πέρα. Να γίνεται ο εκκλησιασμός μόνο με τον παπά και με έναν, πώς το λένε, με έναν ψάλτη και να μεταδίδονται από τις τηλεοράσεις ή από τα ραδιόφωνα στην Καστοριά. Κανένας άνθρωπος μέσα, κανένας. Κλειστές οι πόρτες. Και επίσης πρέπει να απολυμανθούν όλες οι εκκλησίες άμεσα. Άμεσα. Δεν ξέρω τι κάνει η Μητρόπολη, πρέπει να το κάνει άμεσα. Και αν θέλουν τη βοήθειά μας, μπορούμε εμείς θα πάμε και να απολυμάνουμε τις εκκλησίες που λειτουργήσαν. Να μας το ζητήσει. Ως Δήμη. Έχετε μιλήσει καθόλου με τον Μητροπολίτη μας? Όχι, δεν έχω μιλήσει. Πιστεύετε ότι... Δεν έχω μιλήσει γιατί είναι δεν είναι δικιά μου δουλειά να μιλήσω για αυτά τα θέματα. Πρέπει, επειδή ακριβώς εκφράζεται μια άποψη αυτή τη στιγμή που κάποιοι μπορούν να συμφωνήσουν, κάποιοι μπορούν να διαφωνήσουν. Επειδή όμως εγώ είναι μια άποψη, είναι κάποιους... μια θέση, είναι μια θέση. Αυτή τη θέση μπορούμε να τη συζητήσουμε και να συνεννοηθούμε και τοπικά? Θα μπορούσαμε. Πρέπει πάλι να ληφθεί μια πρωτοβουλία, να συζητήσουμε οι δήμαρχοι με τον Μητροπολίτη εδώ πέρα και να ληφθούν και τοπικά μέτρα. Αν και σας λέω ότι δεν υπάρχει λόγος να συζητάμε για αυτά τα πράγματα. Ναι. Ήδη η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η προχθεσινή, απαγορεύει τις συναθρήσεις. Και υπάρχουν ποινικές ευθύνες όπου γίνονται συναθρήσεις.
Δεν καταλαβαίνω τι άλλη πράξη νομοθετικού περιεχομένου χρειάζεται. Τώρα το ότι διστάζει ο Πρωθυπουργός ή ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας να πει ότι δεν πρέπει να λειτουργήσουν οι εκκλησίες, τότε δεν ξέρω, είναι δικιά τους ευθύνη. Τώρα, θέλω να εγώ είμαι χριστιανός ορθόδοξος όπως είμαστε όλοι μας. Αλλά πρώτα πρέπει να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία. Αναστέλουμε λοιπόν τη λειτουργία των εκκλησιών για κάποιες μέρες. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Τη λειτουργία για τους πιστούς εννοείται. Γιατί είπατε ότι θα λειτουργούν οι εκκλησίες, αλλά χωρίς πιστούς. Χωρίς κανένα. Και να μεταδίδονται από την τηλεόραση. Μάλιστα. Και δεν χρειάζεται να λειτουργούν όλες οι εκκλησίες. Άμα λειτουργεί μια εκκλησία στο νομό Καστοριάς και μεταδίδεται από το ραδιόφωνο, αυτό είναι. Μια εκκλησία στην Αθήνα και μεταδίδεται από την τηλεόραση, αυτό είναι. Κύριε Κοσλόπουλο, έχει κάτι ακόμα θέλω να σας ρωτήσω σε ό,τι αφορά το νοσοκομείο. Γιατί έχουμε την θέση του Προέδρου των Εργαζομένων, του κ. Κουσουρή, που ζητάει κλείσιμο το νοσοκομείο με ποια έννοια? Να κλείσει για 1, 2, 3, 24 ώρα. Να απολυμανθούν σχολαστικά όλοι οι χώροι, να γίνει εξέταση στο σύνολο των εργαζομένων του νοσοκομείου, οι καθαροί να ξαναμπούν στο καθαρό νοσοκομείο και να ξεκινήσουμε να κάνουμε την επανεκκίνηση από εκεί, ώστε να σταματήσει αυτή η ιστορία και το συνεχόμενο και επαναλαμβανόμενο κρουσμάτων στο νοσοκομείο. Κάτι που δεν φαίνεται να γίνεται αποδεκτό μέχρι στιγμής. Τι θα λέγατε για αυτό το θέμα? Λοιπόν, εγώ συμφωνώ με όλα αυτά που λέει ο κύριος Κουσουρής πλην του κλεισίματος του νοσοκομείου. Πώς μπορεί πρέπει να γίνει να γίνεται όμως συνεχής? Δεν ξέρω. Αυτό πρέπει να το βρουν οι υγειονομικοί και η διοίκηση του νοσοκομείου. Πρέπει να εξεταστούν όλοι. Όλοι είτε νοσούν είτε δεν νοσούν. Πρέπει να απολυμανθεί το νοσοκομείο με κάποιον τρόπο και κάποιες πτέρυγες να λειτουργούν τη μια στιγμή και την άλλη να μεταφέρονται από εδώ και από εκεί, αλλά δεν μπορεί να κλείσει το νοσοκομείο, ιδιαίτερα στην κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα. Εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει επίσης είναι να αξιοποιήσει άλλες μονάδες υγείας που έχουμε στον νομό, όπως το κέντρο υγείας. Και διάβασα χθες μια επιστολή των εργαζομένων στο κέντρο υγείας και του συγχαίρω. Λοιπόν, δεν έχει μπει το κέντρο υγείας στη διαδικασία όλη αυτή τη αντιμετώπιση του ιού. Όπως επίσης πρέπει να αρχίσει να προετοιμάζεται και ο χώρος των χρονίων παθήσεων στο Άργος Οριστικό. Και ενδεχομένως και κάποιοι άλλοι ιδιωτικοί χώροι. Υπάρχει και μια ιδιωτική κλινική εδώ πέρα. Όλα αυτά πρέπει να αρχίσουν να προετοιμάζονται. Γιατί η Καστοριά βρίσκεται μπροστά. Για άρα λέμε, λέτε να είναι σε ετοιμότητα κέντρο, κέντρο υγείας, να είναι σε ετοιμότητα και το ΚΕΦΙΑΠ, να είναι σε ετοιμότητα και η κλειστή κλινική που υπάρχει του κ. Παπαδόπουλου. Βεβαίως. Και όλοι οι ιδιώτες γιατροί να επιστρατευτούν για να χρησιμοποιηθούν στο δημόσιο σύστημα υγείας. Με όλα τα μέτρα. Κοιτάξτε τώρα και να τους πάρει, δεν υπάρχουν στολές. Οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να πάνε με το κουστούμι τους εκεί πέρα και να λειτουργούν με την ποδιά την ιατρική. Πρέπει να υπάρχουν ειδικές στολές. Ναι. Τα έχει αυτά το νοσοκομείο μας. Γι' αυτό λέμε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αν κηρυχθούμε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Για να τα έχει. Για να δοθεί να αυξηθεί ο προϋπολογισμός. Να έρθει επειγόντως προσωπικό. Είτε με επιστράτευση είτε με διορισμό. Να έρθουν στολές, να έρθουν μέσα, απολυμαντικά τα πάντα. Αυτές είναι οι απόψεις μου, κύριε Νατσούλη, και πιστεύω ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Δεν θέλω να τρομάξω κανέναν. Θέλω να προστατεύσω τον κόσμο. Θέλω να ληφθούν τώρα σκληρά μέτρα για να σώσουμε κόσμο. Θέλω να μένει ο κόσμος στο σπίτι του, να υπακούει στις εντολές και στις αποφάσεις που λαμβάνονται, γιατί τα πράγματα δεν είναι αστεία καθόλου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κοσλόπουλε. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κάτσε για να...